Πάμε στον προϊστάμενο, στον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, τον κύριο Καραβασίλη. Καθώς σήμερα είχαμε και το Υπουργείο Παιδείας που είχε στείλει, είχε ειδοποιήσει, δηλαδή ζητούσε από τους διευθυντές των σχολείων να ορίσουν υπευθύνους για τις επώνυμες καταγγελίες περιστατικών bullying. Κύριε Καραβασίλη μου, τι κάνετε? Καλό σας μεσημέρι, πώς είστε? Καλησπέρα κυρία Μωραήτη και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ που μιλάμε αυτή την ώρα, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολη. Όμως πολύ σημαντικό και αυτό το οποίο έχει γίνει, δεν είναι κάτι καινούργιο βέβαια για τις ΣΕΡΕΣ, γιατί εσείς έχετε κάνει και κάποιες δράσεις, αλλά πια έχουμε και υπεύθυνους που αναλαμβάνουν να δουν τις επώνυμες καταγγελίες για το bullying, έτσι. Έτσι, έτσι. Μετά την ψήφιση, κυρία Μωραήτη, του νόμου με τον τίτλο «Ζούμε αρμονικά, σπάμε τη σιωπή», το Υπουργείο Παιδείας μας ζήτησε, έγινε βέβαια, να ορίσουμε μαζί με τον Διευθυντή και ακόμα έναν υπεύθυνο για την πρόληψη της σχολικής βίας στα σχολεία και του εκφοβισμού. Αυτό έγινε σήμερα. Κάθε σχολείο λοιπόν έχει έναν υπεύθυνο σχολικής βίας και εκφοβισμού. Ναι. Και ταυτόχρονα σε κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης συγκροτήθηκε τετραμελής επιτροπή με ένα πρόεδρο και έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν σύμβουλο εκπαίδευσης και έναν ψυχολόγο που θα έχουμε το συντονισμό όλων αυτών των επιτροπών που υπάρχουν σε κάθε σχολείο. Επομένως, τώρα πια υπάρχει ένας χαραγμένος δρόμος που ξέρετε ένα θέμα από πού θα ξεκινήσει και πού θα τελειώσει. Αυτό μου λέτε, κύριε Καραβασίλη, Ναι, βεβαίως, διότι ταυτόχρονα το Υπουργείο ζήτησε από τους διευθυντές και προϊσταμένους να αποστείλουν τον αριθμό μητρώων των μαθητών σε όλους τους γονείς και σε όσους έχουν την επιμέλειά τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να καταγγείλουν ηλεκτρονικά μια πλατφόρμα η οποία θα στηθεί, οποιοδήποτε περιστατικό υπάρχει και αυτή η πλατφόρμα θα ενημερώνει εντελώς αυτόματα το σχολείο το οποίο αφορά η καταγγελία, αλλά και τη διεύθυνση που ανήκει αυτό το σχολείο. Έτσι ώστε να δραστηριοποιούμαστε όλοι άμεσα για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τώρα, κύριε Καραβασίλη, λέτε εσείς μια πλατφόρμα, άρα θα έχουμε όλα τα νούμερα, τέλος πάντων τους αριθμούς αυτούς και ναι. Σε διαφορετική περίπτωση, κάποιος που θα διαπιστώσει ότι το παιδί του δέχεται bullying, ας πούμε, δέχεται μια μορφή βίας, δεν θα μπορεί να μιλήσει με το σχολείο το ίδιο για να πει κάποια θέματα? Βεβαίως. Αυτή η πλατφόρμα, κυρία Μωραήτη, γίνεται για ανθρώπους, για παιδιά, γιατί και οι μαθητές θα μπορούν εκεί να καταγγείλουν, που ντρέπονται, φοβούνται και γενικά είναι σε μια αδύναμη θέση, τους δίνεται ακόμα μια ευκαιρία έτσι ώστε να μπορέσουν με έναν άλλον τρόπο, χωρίς να φαίνεται τίποτα, εντελώς ανώνυμα, να καταγγείλουν ένα σοβαρό περιστατικό. Ναι, αυτό φαντάζει πολύ ωραίο. Κατά τα άλλα, ο γονέας ο οποίος φυσικά θα πηγαίνει στον διευθυντή του σχολείου και θα λέει ότι έχω αυτό και αυτό και θα επιλαμβάνει ο διευθυντής του σχολείου όπως γινόταν τόσα χρόνια. Κύριε Καραβασίλη, σήμερα εντάξει λέμε ότι ξεκινάει αυτό. Μέχρι σήμερα όμως έχετε δεχθεί αρκετές καταγγελίες? Ακούστε, οι περισσότερες καταγγελίες είναι φυσικά αυτές που φτάνουν στα σχολεία και δεν φτάνουν στη διεύθυνσή μας, καθώς οι διευθυντές μαζί με το Σύλλογο Διδασκόντων είναι σε θέση να επιλύουν αυτές τις διαφορές και να μην χρειαστεί να φτάσουν εδώ. Έτσι λοιπόν, το πρώτο φίλτρο είναι τα σχολεία μας. Ωραία. Και βέβαια τα σχολεία αυτά έχουν δεχτεί επιμόρφωση, έχουν οι εκπαιδευτικοί έχουν ευαισθητοποιηθεί, ξέρουν να αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι τέτοια ζητήματα και ο διευθυντής τα διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι. Από όλα τα περιστατικά που δέχονται τα σχολεία, λέμε, κάθε φορά, πόσα καταλήγουν σε εσάς, σε τι ποσοστό καταλήγουν και σε εσάς? Αυτό βέβαια είναι υποθετικό. Πιστεύω ότι μόλις το 5% το πολύ να καταλήγει σε εμάς. Άρα τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά τα σχολεία.
Ναι, νομίζω ότι τα σχολεία έχουν καλή διαχείριση πια. Mm-hmm. Διότι υπάρχουν συνάδελφοι μέσα στις αίρες τουλάχιστον αυτό το έχουμε, που έχουν μεγάλη εμπειρία, ενώ πολλά χρόνια υπηρεσίας. Ναι. Και γενικά υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και υπηρεσίες οι οποίες γίνονται και πραγματοποιούνται στον αύριο χώρο του σχολείου, όπου ο χώρος ελέγχεται, θεωρώ, να μην πω άριστα, πάρα πολύ καλά, γιατί πάντα κάτι μας ξεφεύγει οπωσδήποτε. Και νομίζω ότι μπορούν τα σχολεία, έχουν άποψη ακριβώς, ξέρουν για ποιους μαθητές μιλούμε, ξέρουν ποιο είναι το οικογενειακό του περιβάλλον και έτσι μπορούν καλύτερα να διαχειριστούν τα ζητήματα από ό,τι το να φτάσουν στη διεύθυνση. Αλλά αυτό είναι μόνο το ένα κομμάτι τώρα, κύριε Διευθυντά, γιατί έχουμε και την άλλη κακοποίηση, την άλλη βία έξω, στους δρόμους. Ναι, στους δρόμους εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Εσείς, ναι, δεν μπορείτε, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε με τα παιδιά μας. Ίσως να μας βοηθήσετε. Κοιτάξτε, ναι, εμείς ως εκπαίδευση προσπαθούμε να βοηθήσουμε από το δικό μας, δώσεις πάντων να το πω, μετερίζει. Ναι. Γιατί πρέπει να πω ότι το θέμα της βίας έχει βάση τη συνεργασία της οικογένειας με το σχολείο. Και η οικογένεια πρέπει να κάνει τα δικά της πράγματα, να παρακολουθεί τα παιδιά της, έτσι ώστε να τα βοηθήσουμε να έχουν πραγματικά συμπεριφορές που είναι κόσμιες. Κάτι μας έχει ξεφύγει, κύριε Καραβασίλη, πιστεύετε εμάς τους γονείς, γι' αυτό έχουμε αυτά τα περιστατικά, τα οποία όλο ένα και πληθαίνουν, δεν μειώνονται. Θα πω το αισιόδοξο ότι δόξα τω Θεώ στις αίρες τουλάχιστον εμείς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά. Ναι. Δεν βλέπουμε τις εικόνες που βλέπουμε στο Πανελλήνιο με θέμα, με βία σε πολύ τραγικά επίπεδα. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ότι επειδή τα παιδιά πια είναι σε έναν άλλον κόσμο, σε έναν κόσμο ηλεκτρονικό, όπου δεν ελέγχονται για το τι ακριβώς παρακολουθούν, βιώνουν, κάνουν μια δικιά τους αυτόνομη ηθική, ναι, μπερδεμένα τα παιδιά τα ίδια, γιατί δεν μπορούν φυσικά να εξηγήσουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουν. Άρα, γι' αυτό εκεί χρειάζεται η οικογένεια να είναι δίπλα στο παιδί, να ελέγχει το παιδί πού ακριβώς, σε ποιες σελίδες μπαίνει, τι πλοήγηση κάνει, έτσι ώστε να μην παίρνει ερεθίσματα τα οποία βλέπει. Δεν μπορεί να εξηγήσει ένα παιδάκι 7 χρονών, 10 χρονών, γιατί όλα έχουν πια κινητά στο χέρι. Αν βλέπει παράδειγμα ότι στο σχολείο, σε ένα σχολείο της Αμερικής μπήκε κάποιος με το πιστόλι. Μάλιστα. Δεν μπορεί να τα εξηγήσει αυτά λογικά. Κύριε Καραβασίλη, στα δημοτικά επιτρέπετε τα παιδιά να έχουν κινητό μέσα στην τάξη? Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Έχουν όμως. Όμως ταυτόχρονα δεν επιτρέπεται να ανοίγουμε τις τάξεις των μαθητών και να ελέγχουμε εμείς τα προσωπικά τους αντικείμενα. Τι εννοείται δηλαδή, ότι ένα παιδί μπορεί να κάθεται στο θρανείο, η δασκάλα να είναι μπροστά ή ο δάσκαλος και το παιδί να ασχολείται με το κινητό? Όχι φυσικά, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ναι. Απλώς το παιδί μπορεί να έχει ένα κινητό μες στην τσάντα. Ναι. Μες στο σάκο του. Μες στο σάκο του, άντε και το έχει. Πότε το χρησιμοποιεί? Εμείς δεν έχουμε. Το χρησιμοποιεί, δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιείς μέσα στο σχολείο. Δεν το χρησιμοποιεί. Το χρησιμοποιεί εκτός σχολείου. Το χρησιμοποιεί στο σπίτι του το βράδυ. Αυτό είναι το λάθος λοιπόν. Όταν λείπουν οι γονείς ενδεχομένως. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Γιατί αν απαγορευτεί τουλάχιστον κάποιες ώρες την ημέρα, καταλαβαίνετε ότι δεν θα χρησιμοποιούν τα παιδιά κινητό. Τώρα θα βρεθεί ο γονιός που θα πει: μα εγώ το θέλω για την ασφάλεια του παιδιού μου, για να ξέρω πού βρίσκεται. Είναι λίγο σύνθετο, εμφανίζεται σύνθετο το θέμα. Υπάρχουν φίλτρα τα οποία μπορούν άνετα οι γονείς να ενεργοποιήσουν, ναι, και να βλέπουν το παιδί τους ακριβώς που είναι, χωρίς το παιδί τους να έχει πρόσβαση σε οποιασδήποτε, τέλος πάντων, δικτυακού τόπου. Σωστά, σωστά, σωστά. Έχετε δίκιο. Αυτά, αυτό πρέπει μπορεί να γίνει. Αυτά πρέπει να μας τα πείτε εμάς τους γονείς, γιατί μάλλον ή δεν τα ξέρουμε ή θέλουμε να τα ξεχνάμε μέσα στο τρέξιμο το καθημερινό μας. Εμείς, κυρία Μωραΐτη, αυτό το οποίο κάνουμε στα σχολεία είναι ουσιαστικά να βάλουμε το παιδί σε έναν ηθικό κώδικα, ναι, που είναι ουσιαστικά κοινωνικός. Ναι. Δηλαδή, επειδή υπάρχει μια τάξη
20 ατόμων. Το παιδί γνωρίζει τα όρια του, βλέποντας και τους άλλους συμμαθητές. Δεν είναι, ας πούμε, ένα παιδάκι το οποίο είναι μέσα σε μια οικογένεια με ένα αδερφάκι ή ενδεχομένως και μοναχοπέδι, που εκεί υπάρχουν άλλες διαδικασίες ηθικής. Είναι ένα παιδί το οποίο βρίσκεται σε μια τάξη που πρέπει να ξέρει μέχρι πού είναι τα δικαιώματά του, μέχρι πού είναι οι υποχρεώσεις του, σεβόμενο οπωσδήποτε την ελευθερία του άλλου. Χαίρομαι που το λέτε αυτό. Καλή δύναμη θα σας ευχηθώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση. Και ελπίζω αυτή η υπεύθυνη και η επιτροπή σας να μην έχει δουλειά. Γιατί αν έχει δουλειά, κάτι δεν κάνουμε καλά εμείς οι γονείς. Θα το κάνουμε μαζί. Εμείς δεν κατηγορούμε κανένα γονέα. Εμείς απλώς θέλουμε να πούμε, να υπογραμμίσουμε ότι εμείς με τους γονείς είμαστε ένα. Έτσι πρέπει να μας βλέπουν και οι γονείς. Σωστά. Θα ήθελα όμως να πω, γιατί θέλω πραγματικά να ευστυχάσω τους γονείς το κομμάτι της εκπαίδευσης, ότι εμείς ήδη πέρα από αυτό που κάνει το Υπουργείο έχουμε αναλάβει δράσεις τόσο με την εισαγγελία όσο και με την αστυνομική διεύθυνση για το ζήτημα της σχολικής βίας. Θα γίνονται ήδη επισκέψεις στα σχολεία. Υπάρχει μια σύσκεψη φορέων για τον νομοσταρό για την σχολική βία. Έχουμε ήδη στο σχολείο μας 16 ψυχολόγους και 10 κοινωνικούς λειτουργούς. Και βέβαια έχουμε τη μεγάλη ευλογία να έχουμε δύο συμβούλους εκπαίδευσης στο νομό μας. Την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο ένας σύμβουλος εκπαίδευσης ψυχολόγων και ο άλλος σύμβουλος εκπαίδευσης κοινωνικών λειτουργών. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν είμαστε πραγματικά, πώς το λένε, αρματωμένοι, ναι, για να μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Καραβασίλη. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Γεια σας. Καλό απόγευμα.